Χρόνια σας πολλά, καλή σας ημέρα, καλές γιορτές κύριε Δελή. Καλή ημέρα και χρόνια πολλά κύριε Παπούλια και σε όλους τους ακροατές μας. Έχετε μπερδευτεί λίγο με τα επιδόματα? Καθόλου δεν έχουμε μπερδευτεί. Τα επιδόματα είναι, μπορεί να τα πει κανείς ότι μοιάζουν με ασπιρίνες σε μια βαριά αρρώστια. Να τα πάρει βεβαίως ο κόσμος, αλλά το πρόβλημα προφανώς και δεν λύνεται με όλα αυτά. Είναι μια διαχείριση της ακραίας φτώχειας, μια διαχείριση που γίνεται σε βάρος πάλι αυτών που είναι λιγότερο φτωχοί, διότι περί αυτού πρόκειται κύριε Παπούλια. Δεν θίγονται τα μεγάλα εισοδήματα, δεν θίγονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μέτοχοι, όλοι αυτοί μένουν εκτός. Φορολογούνται όσοι έχουν τέλος πάντων ένα εισόδημα λίγο παραπάνω, και από αυτούς παίρνουν με βάση αυτά που γράφονται και στους προϋπολογισμούς και δίνουν στους εξαθλειωμένους, τους πολύ φτωχούς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορεί να ζει ο κόσμος με τα επιδόματα, με τα διάφορα food pass, energy pass και ούτω καθεξής. Η λύση προφανώς και βρίσκεται στην κατεύθυνση που δείχνει το κόμμα μας, κύριε Παπούλια. Επιμένετε, αυτό θα ρώταγα, και στην κατάργηση του ΦΠΑ, ναι, σε, ναι, τρόφιμα, βεβαίως, καύσιμα, βεβαίως, και είδη πλατιάς κατανάλωσης. Και επιμένουμε και ξέρετε επιμένουμε, γιατί συνιστούν τη μόνη ουσιαστική προσπάθεια, το μόνο ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης, μαζί βεβαίως σε συνδυασμό και με την ταυτόχρονη αύξηση των μισθών των μεροκάματων, και βεβαίως το πλαφόν, που πρέπει να μπει ένα πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να ελεγχθούν οι τιμές. Βλέπετε, αυτές οι προτάσεις όμως που καταθέτει το κόμμα μας και τις έχουμε κάνει και ως τροπολογία, τις έχουμε καταθέσει και στη Βουλή, συναντούν την άρνηση όλων των υπολείπων κομμάτων. Υπογραμμίζω το όλων των υπολείπων κομμάτων, γιατί και η αφωνία σημαίνει διαφωνία τις περισσότερες φορές. Πάντως τελευταίες μέρες, και συγγνώμη που σας διακόπτω, επαναφέρεται το ζήτημα του 13ου και του 14ου μισθού. Πολύ σωστά. Έχει να κάνει με το ότι είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε στην πρόσφατη συνέλευση των δικαστών και εισαγγελέων. Για να επαναφέρουμε. Συζητιέται στους διάφορους κλάδους, συζητιέται στους χώρους των εργαζόμενων. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξεχάσει, κύριε Παπούλια, και δεν το έχουν ξεχάσει και οι εργαζόμενοι. Το διεκδικούμε, θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Ήθελα όμως να σας πω λιγάκι για την κατάργηση του ΦΠΑ. Mm-hmm. Γιατί η κατάργηση του ΦΠΑ, η οποία προφανώς και θα οδηγήσει σε μια απώλεια φορολογικών εσόδων για το κράτος, ταυτόχρονα εμπεριέχει και την πρόταση να φορολογηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κεφάλαιο και οι εφοπλιστές, έτσι ώστε να αναπληρωθούν αυτά τα έσοδα. Αυτή είναι η δική μας η πρόταση. Είναι πρόταση δηλαδή ολοκληρωμένη. Δεν είναι μια πρόταση απλώς για εντυπώσεις. Δεν μιλάμε για μείωση τόσο όσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για όσο διάστημα μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη. Η διαφορά δεν είναι ποσοτική, η διαφορά είναι στην κατεύθυνση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η αύξηση των μισθών. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Παπούλια, σήμερα ο κατώτατος μισθός να είναι πιο κάτω ακόμα και από αυτόν που ήταν πριν από 13 ολόκληρα χρόνια, το 2009. Γιατί είναι πιο κάτω. Το 700 τόσο που παίρνουν σήμερα, 703 ευρώ, είναι πιο κάτω από το 751 που έπαιρναν οι εργαζόμενοι κατά το μισθό το 2009. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και βεβαίως θα πρέπει να επανέλθουν τα δώρα, ο 13ος και ο 14ος μισθός, τα δώρα των Χριστουγέννων, το επίδομα αδείας και το δώρο του Πάσχα. Κύριε Δελή, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκλογές με ανοιχτές παρακολουθήσεις, να επικρέμονται υποψίες πάνω από πολιτικούς? Προφανώς και όχι, κύριε Παπούλια, αλλά έχουμε και στο ζήτημα αυτό. Το ζήτημα αυτό αξιοποιείται σε αυτήν την αντιπαράθεση, την προεκλογική που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται μέχρι τις εκλογές, για τις οποίες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα διεξαχθούν. Πάντως μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, όλο αυτό το ζωφερό τοπίο των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών κτλ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια νομική, μια θεσμική βάση, κύριε Παπούλια, και αυτή είναι διάφοροι νόμοι που ισχύουν τόσο στη χώρα μας και οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
για τις οποίες είναι υπεύθυνα όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Μόνο το ΚΚΕ καταψηφίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καταψηφίζει όλα αυτά. Με την έννοια αυτή, όταν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι φωνάζουν και πολλές φορές φωνάζουν και με τον δίκιο τους, θα πρέπει ταυτόχρονα να δείχνουν και τον ένοχο. Δεν μπορεί να αποσπασματικά να το βλέπουμε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε αφωνία στα ζητήματα της παρακολούθησης του ΚΚΕ που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2016 είναι οι καταγγελίες. Mm-hmm. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής να εξελίσσεται σε παροδία και να γίνεται μια συγκαλυπτική επιτροπή. Γιατί στην ουσία έτσι εξελίσσονται σχεδόν όλες οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο εμείς έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις. Έχουμε πει για συγκεκριμένους μάρτυρες οι οποίοι θα πρέπει να εξεταστούν και στη Βουλή. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και βεβαίως δεν έγινε γιατί αξιοποιείται από όλους, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από όλους τους υπόλοιπους, για αυτή την διαμάχη, αυτή την κόντρα, την αντιπαράθεση που είναι πολλές φορές κούφια και μένει μόνο στα πρόσωπα. Δεν προχωράει πιο κάτω στις αιτίες και στη ρίζα αυτών των φαινομένων. Κύριε Δελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Επίσης, γεια σας.